για την υγεία. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έκπληξη, αναστάτωση, σκέψεις δεύτερες σε πάρα πολλούς πολίτες και μάλιστα όχι μόνο στους επαγγελματίες τζακάδες, προκάλεσε και αντιδράσεις κατά κάποιο τρόπο ότι μήπως τα παραλέτε σαν αντικαρκινική εταιρεία. Πριν από λίγο, πριν βγούμε δηλαδή στον αέρα, μιλώντας με τον κύριο Φιλόπουλο, τον πρόεδρο της αντικαρκινικής, μου έλεγε ότι χθες τον πήραν τηλέφωνο εκπρόσωποι του σωματείου τους, του συλλόγου τους και του έλεγαν πρόεδρε, τα ενεργειακά είναι, δεν είναι τουλάχιστον είναι περιβαλλοντικά, δεν επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την ατμόσφαιρα. Επειδή δεν είναι μόνο τα ενεργειακά όμως. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φιλόπουλο. Τα περισσότερα τζάκια, ναι. Τα περισσότερα τζάκια στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις δεν είναι ενεργειακά. Μπορεί να μετατρεπούν σε ενεργειακά, ναι. Και είναι γεγονός ότι μειώνεται η εκπομπή των ρήπων και στον εσωτερικό χώρο και στον εξωτερικό, αλλά σε κάθε περίπτωση η χρήση, η αλόγιστη που γίνεται των τζακιών στις μεγάλες πόλεις και ιδίως στην Αθήνα είναι εξαιρετικά επιβλαβής. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας είναι ισοδύναμη με την αντίστοιχη που προκαλεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τα σωματίδια, τα μικροσωματίδια που εκπέμπονται με τον καπνό από την καύση ενός φυσικού προϊόντος που είναι το ξύλο, που αλλά δεν πάει να είναι ανθυγιεινό, είναι λοιπόν αυτά τα σωματίδια εξαιρετικά επιβλαβή για την υγεία, είτε αφορά το πνεύμονα, είτε αφορά άλλα όργανα, καρδιαγιακές παθήσεις. Κύριε Φιλόπουλε, γιατί ήρθε τώρα αυτή η ανακοίνωση? Γιατί δεν ήρθε τώρα, την έχουμε ήδη αναφέρει και παλιά. Είχαμε βγάλει πάλι δελτίο τύπου και πέρυσι και πρόπερσι και τις 41 χρόνια της κρίσης, όπου έγινε η μεγάλη, αν θέλετε, έκρηξη στη χρήση τζακιών και η κατάσταση στην Αθήνα ήταν αφόρητη, και πάλι είχαμε στείλει γραπτά την προειδοποίηση ότι προσέξτε, αυτό δεν είναι καλό. Αλλά από την άλλη μεριά η τότε κατάσταση που η οικονομική φτώχεια οδηγούσε ο κόσμο να παγώνει, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, γιατί το να είσαι ζεστός το χειμώνα είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και μια βασική ανάγκη. Κύριε Φιλόπουλε, αλλά πρέπει το κράτος και... Ναι. Επιτρέπετε. Καλά. Σας ακούω. Την εποχή στην οποία αναφέρεστε, θυμάστε ότι καίγανε πέλετ, καίγανε κονταρπακέ. Τα μαγκάλια και τα λοιπά. Ό,τι υπήρχε. Τα πάνε. Όχι, εμένα η απορία μου είναι άλλη. Ό,τι τύχει. Πριν από πολλά χρόνια, ειδικά στα χωριά, το μόνο μέσο θέρμανσης ήταν τα τζάκια. Γιατί τότε δεν είχαμε τέτοια έκρηξη καρκίνων και τα λοιπά? Δηλαδή θέλω να πω ότι επί δεκαετίες η ελληνική ύπαιθρος θερμενότανε με τζάκι. Ξαφνικά τι συνέβη? Μη συγκρίνεται το χωριό στο βουνό με τους λίγους κατοίκους, με τον αέρα που παίρνει τους ρήπους και τους πετάει πολύ μακριά, με πυκνοδομημένες αστικές περιοχές όπου είναι πάρα πολύ συγκέντρωση του πληθυσμού, που δεν αερίζεται καλά ο χώρος. Η εντύπωση όμως που δημιουργείται από την ανακοίνωσή σας είναι ότι μέσα στο σπίτι δημιουργείται το πρόβλημα. Όχι στη ευγένεια ατμόσφαιρα. Αν ίσχυε μέσα στο σπίτι, τότε στα χωριά θα πεθαίνουν από καρκίνο πριν από 30-40 χρόνια. Λοιπόν, καταρχάς πεθαίνουν πια. Πεθαίναν από καρκίνο, δεν είναι ότι δεν πεθαίναν. Πεθαίναν από καρκίνο. Όχι με την έκταση όμως που λέτε τώρα. Άρα, κύριε Φιλόπουλε, ουσιαστικά... Να πω κάτι όμως... Θέλετε να καταργήσουμε τα τζάκια, δηλαδή, στις μεγάλες πόλεις. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Αν δείτε τι συμβαίνει, ναι, αν δεν δείτε τι λέγω, συμβαίνει το αναφέρατε στο Λονδίνο, πριν, αλλά... Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα μείωση των εκπομπής ρήπων με αυστηρά μέτρα ελέγχου και απαγόρευση των ανοιχτών τζακιών. Ναι. Και διαλόγου. Με ειδικές είτε σόμπες είτε... Ναι, και με τι χρήματα θα μετατρέψουν οι άνθρωποι δηλαδή τα τζάκια τους σε ενεργειακά? Δηλαδή ποια είναι η πρότασή σας? Αυτό τώρα... Γιατί αυτό θα μπορούσε η πολιτεία, γιατί το γράμμα απευθύνεται... Ναι, αλλά ζητάτε να υπάρξει ένας νόμος... Και στην πολίτες και στην... και στην πολιτεία. Mm-hmm. Και λέει να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους και να χρησιμοποιήσουν, αν είναι,
πιο αυλαβείς μεθόδους, όπως είναι το φυσικό αέριο. Η καύση φυσικού αερίου έχει πολύ ελάχιστους ρήπους. Κύριε Φιλόπουλε, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εγκαταστήσουν στα σπίτια τους είτε το φυσικό αέριο, είτε άλλους τρόπους θέρμανσης. Και κάθονται. Και ούτε υπάρχει είναι μια ελληνική πραγματικότητα αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχει κόψει και το πετρέλαιο. Μην ξεχάσουμε, έχουν κόψει και το πετρέλαιο πολύ, έτσι. Κάθονται το βράδυ οικογένειες γύρω από το τζάκι και είναι μια πραγματικότητα αυτή, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, για να ζεσταθούν. Και πηγαίνουν μετά στα δωμάτια κάτω από τις κουβέρτες και κοιμούνται. Ναι. Λέτε για μια πραγματικότητα που ισχύει. Και να υπάρξει νόμος και να απαγορευτεί αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι κινδυνεύει ο κόσμος που κυκλοφορεί στο δρόμο, αυτός που μένει δίπλα σε αυτόν που το σπίτι που λέτε, ναι, κινδυνεύει η υγεία του από τον καπνό που εκπέμπει η καμινάδα του τζακιού. Και αν δεν σε σταθεί, κινδυνεύει. Δεν έχει σημασία τι καίει. Το τι καίει, τι ξύλο καίει, δεν έχει σημασία. Και το ξύλο που θέλω καίει πω, σημασία μήπως τώρα θα ήταν και πιο η βερνίγια, ρεαλιστικό... αλλά και, και η οξιά να καίει και η ελιά να καίει, ναι, πάλι το παραγόμενο προϊόν της καύσης είναι τοξικό. Πάντως, τώρα, συγγνώμη, έλεγχο, με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή, κύριε Φιλόπουλε, πήγα από συγγνώμη. Έχουμε γίνει παθητικοί έτσι καπνιστές και από το τζάκι μου, λέει. Έτσι είναι. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Εμείς αυτό λέμε ότι είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Κύριε Φιλόπουλε, επειδή είστε η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία, ναι, και είστε πρόεδρος, ο λόγος που βγάζετε αυτή την ανακοίνωση, ναι, η οποία εκπέμπει σως και λέτε κόψτε τώρα το τζάκι, βγάλτε νόμο απαγόρευσης, είναι γιατί, ναι, φοβάστε ότι θα έχουμε αυξημένα κρούσματα καρκίνου, φοβάστε, έχετε δείγματα, έχετε κάποια έρευνα που λέει ότι εδώ έχει, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος. Ναι, εάν καπνίζετε 20-30 χρόνια, θα εμφανίσετε κατά μεγάλη πιθανότητα καρκίνο. Ναι. Στα 12 χρόνια, αν με ρωτήσετε που καπνίζετε, τι να σας πω, αν θα εμφανίσετε καρκίνο, δεν μπορώ, ναι, να σας το πω. Λέτε αλλά όμως ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος, όταν η παγκόσμια... Είναι ίδιος ο κίνδυνος, εάν καίω το τζάκι μου. Υπάρχουν σε ποια άλλες πόλεις στηριχτεί. Υπάρχει κάποια μελέτη πάνω λεπτό, στην οποία έχετε στηριχθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές μελέτες. Όχι, κάποια συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευνα που να το λέει αυτό το οποίο λέτε. Μα δεν είναι μία. Είναι πολλές. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες. Ο Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι υπολογίζει ότι 3,5 εκατομμύρια πρώιμοι θάνατοι οφείλονται στην καύση βιομάζας και ξύλου για οικιακή χρήση. Βιομάζας, λέτε, δηλαδή για θέρμανση. Για αυτό σας λέω, μήπως να δούμε τι καίμε. Και ξύλο. Στο Λονδίνο γιατί δεν έχει υπάρξει αυτό... πρόταση να απαγορευτούν τα τζάκια. Υπάρχουν άλλες πόλεις στο γιατί? Εξωτερικό που γιατί έχουν, δεν έχουν απαγορευτεί. Ποιος που... σας το είπε, για ρωτήστε. Υπάρχει νόμος που τα απαγορεύει. Πώς τι ισχύει στο Λονδίνο. Για ρωτήστε. Βεβαιότατα, υπάρχει κανονισμοί αυστηρότατα. Τώρα, ένα λεπτό, παιδιά, τον πυροβολούμε τέσσερις μαζί. Να απαγορευτούν τα ξύλα όσο μπες. Δηλαδή. Δεν πάω κάνω πίσω όμως, ό,τι και να λέτε. Κύριε Φιλόπουλε, ρωτάει και ο κόσμος, ας πούμε. Να καταλάβουμε, θέλουμε. Βάσει του σκεπτικού σας και αυτών που μας λέτε. Βεβαιότατα, σας καταλαβαίνω, δίκιο έχετε. Να καταργηθούν και οι ξυλόσομπες, ας πούμε. Οι παλιού τύπου ξυλόσομπες βεβαιότατα. Να καταργηθούν. Υπάρχουν ξυλόσομπες με ευρωπαϊκές προδιαγραφές των τελευταίων ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν συγκεκριμένη πιστοποίηση και στο Λονδίνο θα δείτε φωτογραφίες τζακιών με σόμπες τέτοιες μέσα στο εσωτερικό. Δεν καίγεται, ξέρω. Γιατί δεν είμαστε Λονδίνο. Είμαστε χειρότερα από το Λονδίνο. Οικονομικά, το Λονδίνο τουλάχιστον κατά... τα ελληνικά νοικοκυριά σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι Λονδίνο. Και αυτό τα αγγλικά νοικοκυριά. Και τα αγγλικά νοικοκυριά δεν είναι όλα πλούσια. Δηλαδή μην είμαστε γύρω από τον εαυτό μας. Α, πείτε μας τι μέτρα έχουν πάρει στο Λονδίνο συγκεκριμένα. Αλλά, που το αναφέρετε. Τι μέτρα έχουν πάρει. Ναι. Έχουν καμετρήσει τις περιοχές υψημένης ρήπανσης. Υπάρχουν περιοχές που υπάρχει απόλυτη απαγόρευση, υπάρχει περιοχές που επιτρέπονται με βάση τις προδιαγραφές που έχουν επιβάλει και αφορούν τα κλειστά τζάκια και τον τρόπο, το ξύλο που θα καίνε, τα οποία είναι εγκεκριμένα ξύλα
Για δεν είναι μόνο τα φυσικά που νομίζετε, ναι, τα οποία παράγουν λιγότερο καπνό, ναι, περνάνε και μετράνε τον καπνό που βγαίνει από την καπνοδόχο, τι χρώμα έχει, έχουν κάνει τρεις σκάλες βασικές, σκουρότερη και ανοιχτόχρωμη, ναι, γιατί ανάλογα με αυτή τον χρωματισμό μπορούν να επισημάνουν αν είναι επικίνδυνος πολύ ο καπνός που εκπέμπεται. Κύριε, κάθε καπνός έχει επικίνδυνες ποια ξύλα είναι τα πιο επικίνδυνα. Να ολοκληρώσω το σημείο. Ναι, ναι. Ποια ξύλα όλα είναι τα πιο επικίνδυνα. Όλα. Όλα τα ξύλα είναι. Και η ελιάκη, η οξιάκη, η πορτοκαλιά. Όλα. Τα πάντα είναι επικίνδυνα, γι' αυτό σας είπα. Δεν είναι, αλλά αν και σβερνίκια κλαίει και χημικά προϊόντα, εντάξει, εκεί γίνεται χαμός. Για πέλετ, για κόντρα πλακέ και αυτά. Αυτό είναι, προσέξτε. Και... Μετά, έχονται όχι, το για παράδειγμα, συγγνώμη, παιδιά, με συγχωρείτε. Υπάρχουν ναι, συσκευασίες και σε σούπερ μάρκετ και σε ναι, βενζινάδικα με ξύλα ναι, τα οποία είναι ναι, 10-15 συσκευασμένα και σου λέει είναι έτοιμα ναι, και ανάβουν και πιο εύκολα. Mm-hmm. Αυτά είναι επίσης καρκινογόνα. Ναι. Μα όλο σου λέει, αφού ζητάει κατάρτιση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μεγάλες πόλεις. Πάντως, κύριε Φιλόπουλε, νωρίτερα ο κύριος Ασμάτογλου μας έλεγε ότι πηγαίνουν οι οικογένειες με πιτόνια ναι, και αγοράζουν πιτόνι-πιτόνι για να ναι, μπορέσουν για τρεις ημέρες να ζεσταθούν. Ναι, και εσείς έρχεστε τώρα για λόγους ναι, υγείας να ζητήσετε να υπάρξει νόμος για να μην έχουμε τζάκια. Θέλω να πω, είναι λίγο αντιφατικά ναι, αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή, όταν κάνετε λόγους... μια τέτοια πρόταση, όχι, για λόγους επειδή υγείας... εκπροσωπείτε δυστυχώς μεγάλο αριθμό ναι, ανθρώπων, και λέω δυστυχώς επειδή είναι για λόγους υγείας, έτσι, σαφώς. Θα πρέπει να έχετε κάποια πρόταση ή προτού προτείνετε κάτι τέτοιο, να έχετε κάνει μια συζήτηση και με το Υπουργείο δεν... Υγείας και με το Υπουργείο Οικονομικών, εμείς αν θέλετε, είμαστε... γιατί θα πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι λίγο υπερβολικό το να ζητάτε την κατάργηση των τζακιών. Το τι αναφέρουμε. Αναφέρετε? Το αναφέρουμε να διευκολύνει η πολιτεία. Ναι, τον κόσμο να ζεσταθεί. Είναι δικαίωμά του να ζεσταθεί. Αυτό δεν είναι πρόταση. Το ξαναλέω σε όλους. Επιτρέψτε μου, δεν είναι πρόταση. Ναι, εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Συγγνώμη, δεν είμαστε κυβέρνηση. Να φροντίσει κάποιον να είναι όλοι ιατροκοινωνική οργάνωση. Ο Φιλόπουλος, παιδιά, εγώ είμαι πρόεδρος της αντικαρκινικής εταιρείας. Αν βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνο. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Πρέπει να το πω. Δεν είμαι οικονομικός φορέας εγώ. Από εκεί και πέρα δεν είμαι αρμόδιος υπουργός. Δεν είμαι κυβέρνηση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι όταν λέτε πρέπει δια νόμου να απαγορευτούν τα τζάκια, προκαλείτε σ' άλλο. Προκαλείτε σ' άλλο. Όχι, έχει, συγγνώμη, καθόλου δεν καθόλου. Αυτό που θέλω να προκαλέσουμε είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι μία απλή θαλπορή και μία ωραία γραφικότητα, χάναψα το τζάκι μου. Δεν είναι έτσι. Αυτό θέλουμε να πούμε. Και να περιοριστεί η χρήση των τζάκιων, γιατί εσείς λέτε για το φτωχό και εγώ μπορώ να σας πω πολλούς περισσότερους που δεν είναι καθόλου φτωχοί και τα ανάβουν το τζάκι γιατί τους αρέσει, γιατί τους δίνει ομορφιά, γιατί θέλουν. Ωραίο είναι, είναι ωραία. Ναι, αλλά είναι ωραίο, αλλά κάνει ζημιά. Για να τελειώσουμε δηλαδή. Έχετε στοιχεία και μελέτες που να αποδεικνύουν αυτό. Έχουμε καταγγελίες πάρα πολλές. Μελέτες, σας λέω, υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, σε όλο τον κόσμο. Η Αθήνα, στην τελευταία μελέτη που έγινε πανευρωπαϊκά σε 23 πόλεις, βρέθηκε να είναι στις τρεις με τη χειρότερη ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν είναι μόνο τα τζάκια, είναι και τα αυτοκίνητα, είναι και άλλα πράγματα. Αλλά παίζει ρόλο το χειμώνα ιδίως το τζάκι. Mm-hmm. Είναι σε όλες τις πόλεις έχει μετρηθεί ότι παίζει λέτε, το 30%. Σας ρωτάει κάτι ο καπνός που βγαίνει, ναι, ναι, ο καπνός που εισπνέει είναι το ίδιο που παράγεται από ένα φυσικό προϊόν που είναι το φυτό του καπνού. Ο καπνός όμως που παράγεται από το κάψιμό του έχει είναι καρκινογόνος. Τι να κάνουμε. Είναι κατανοητό αυτό που λέει ο Φιλόπουλος. Να πω κάτι, παιδιά, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Κινδυνεύουμε και με τα μπάρμπεκιου και οι ψησταριές. Δηλαδή... Και αυτές δημιουργούν πρόβλημα. Και αυτές αν δείτε, τις μελέτες. Όχι, μην μας κόψετε το παϊδάκι. Όχι, κύριε Φιλόπουλε, να κρυώσουμε. Εδώ τελείωσε, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι διακόπτουμε τη σύνδεση. Με δική σου πρωτοβουλία. Κοιτάξτε να δείτε. Και εγώ. Να μην πάμε από καρκίνο, όχι από πείνα. Εγώ ξέρω τι. Τη συνείδηση δεν πάει κανένα από πείνα. Μην τρώτε πολύ. Μην τρώτε πολλά καπνιστά προϊόντα ή αυτά που λένε καπνιστά. Είναι επικίνδυνα.
Όταν λέμε όμως επικίνδυνα, δεν εννοούμε ότι τρακέρνεις και παθαίνεις αυτόματα κάτι. Ο καρκίνος είναι πολύχρονη διαδικασία. Κύριε Φιλόπουλε, μη μου κόψετε την ψισταγιά στο Παυλόπουλο. Θα σας πούμε κάτι τώρα. Μη μου κόψετε την ψισταγιά στο Παυλόπουλο. Για να συμφωνήσουμε. Επειδή αμέσως μετά είναι ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης και Περιβάλλοντος. Και θα τον ρωτήσουμε. Αν το ακούει αυτό που εκπέμπεται. Άνθρωπος και σοβαρός άνθρωπος. Σοβαρός άνθρωπος, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Από το χωριό θα μου στείλουν λουκάνικα. Και περιμένω τώρα το χειμώνα να μαζέψω τους φίλους, να ανάψω τον τζάκι, να τα ψήσουμε. Πού να τα ψήσω? Χοληστερίνη, παιδί μου, μην πας. Μην τα φας. Να τα βράζεις. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν και τρόποι με το ηλεκτρικό γκριλ να το ψήσετε. Καλημέρα σας. Υπάρχει με γκάζι να το ψήσετε. Καλημέρα σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τέσσερις πυροβολούσαμε με τον κύριο Φιλόπουλο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Επιμένει. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Φιλόπουλο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.